Τα χθεσινά επεισόδια στο γήπεδο της Τούμπας και η δυσμενής για την ομάδα της Θεσσαλονίκης εξέλιξη είναι το θέμα που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο σήμερα στα ραδιόφωνα και γενικότερα στην τοπική ειδησιογραφία. Καθώς αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τον αθλητισμό, ούτε εγώ φημίζομαι ιδιαίτερα για τις αθλητικές μου γνώσεις κατέφυγα στους ειδήμονες. Από την οικογένεια της Άτλας Τηλεόρασης, στον Γιώργο τον Φακή, που παρουσιάζει το πολύ ενδιαφέρον και πολύ πετυχημένο καινούργιο αθλητικό μας τηλεπαιχνίδι, το Storyball, και κάνει το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά και στην τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπους που τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη. Πρώτα θέλω το ρεπορτάζ σου. Τι ακριβώς έγινε χθες στην Τούμπα? Αρχικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ένα παιχνίδι που όλη την προηγούμενη εβδομάδα όλος ο κόσμος, ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός κόσμος, περίμενε και ανέμενε για αυτό το παιχνίδι. Για την Κυριακή, για τις 7.30 ώρα που ήταν ορισμένος το παιχνίδι να αρχίσει. Οι οπαδοί του Δικεφάλου του ΠΑΟΚ είχαν εξαφανίσει όλα τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Περίπου 28 με 29.000 κόσμο χώρεσε η Τούμπα χθες, όπως είναι και η χωρητικότητα του γηπέδου. Όμως από την πρώτη στιγμή ήταν δυναμητισμένο το κλίμα, με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για τον ορισμό των διαιτητών. Από τον ΠΑΟΚ φυσικά προσπάθησαν να πέσουν οι τόνοι ώστε να υπάρξει ένα καλό παιχνίδι, να μην υπάρξουν ευτράπελα και ο κόσμος να συμπεριφερθεί αναλόγως και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εκδόθηκε και επίσημη ανακοίνωση μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, τονίζοντας τη σημαντικότητα του αγώνα, αλλά και τον στόχο του πρωταθλήματος, που φυσικά για να επιτευχθεί θα έπρεπε το χθεσινό παιχνίδι να διεξαχθεί, να μην υπάρξει καμία τιμωρία για τον ΠΑΟΚ, γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι, μετά από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έρχεται και αυτό με την ΑΕΚ. Υπήρχαν λοιπόν στο φοβό σου, υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως το παιχνίδι να κατέληγε σε επεισόδια ή ο φόβος ότι μπορεί να ακυρωθεί? Ήταν δεδομένο πως το κλίμα είχε δυναμιστεί, κυρίως από την πλευρά του Ολυμπιακού. Από τον ΠΑΟΚ είχαν γίνει προσπάθειες ώστε να κρατηθεί χαμηλά η μπάλα, να το πω έτσι, να μου επιτραπεί η έκφραση. Όμως η Τούμπα ήταν γεμάτη, αλλά ο κόσμος ήταν τυπικότατος, ήταν πολύ σωστή η συμπεριφορά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Θα επανέλθουμε αμέσως στα χθεσινά της Τούμπας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα θρύλο του ΠΑΟΚ, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας Κούλη Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα πρώτα ένα πρώτο σχόλιο σας για το χθεσινό δυσάρεστο συμβάν. Κοίταξε, σαν ουσία είναι το ότι ο Ολυμπιακός ήρθε με σκοπό να χαλάσει το παιχνίδι, να μην γίνει παιχνίδι. Βρήκε μία αφορμή και έκανε αυτά που έκανε. Και τελικώς έγινε αυτό που έγινε. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Τώρα από εκεί πέρα, λεπτομέρειες, διαδικασίες κτλ. Θα φανεί στην δικαστική, ας πούμε, διαδικασία που θα ακολουθήσει. Με βάση την τεράστια εμπειρία σας από τα ελληνικά γήπεδα, το συμβάν το ίδιο ήταν ανάλογο με την σοβαρότητα της ποινής και των εξελίξεων που τροφοδότησε? Θέλω να πω, τέτοιου είδους επεισόδια έχουμε δυστυχώς συχνά στα ελληνικά γήπεδα. Οδηγούν πάντοτε σε αυτό το αποτέλεσμα, διακόπτεται, αναβάλλει το αγώνα? Όχι, όχι, δεν οδηγούν. Είναι πολλές φορές που έχουν συμβεί αυτά και στην Τούμπα και σε άλλα γήπεδα, και στο Καραϊσκάκι και παντού. Απλά είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι ο Ολυμπιακός ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να παίξει, ξέροντας ότι παικτικά, αγωνιστικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν του βγαίνει τίποτα, και ότι μόνο με κάποιο πρόβλημα, με κάποιο επεισόδιο, με κάποιο θέμα που θα ανέβαλε ή θα διέκοπτε ή θα είχε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έξω ποδοσφαιρικό, κάπως έτσι θα μπορούσε να βγάλει το μάτσο. Κατά τα άλλα δεν... Και το ήξερε αυτό, βρήκε λοιπόν αυτή την αφορμή και ακολούθησε αυτό που ακολούθησε. Τέτοιες αφορμές δίδονται και πολύ χειρότερες, πάρα πολλές, σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Θέλω να τρέξουμε λίγο στις παλιές καλές εποχές που στα γήπεδα της Ελλάδας πρωταγωνιστήσατε εσείς και η γενιά σας. Τέτοιου είδους επεισόδια, αλλά και τέτοιου είδους συνέπειες στην πορεία των ομάδων είχατε τότε? Κοίταξε, γενικότερα τα επεισόδια σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα υπήρχαν πάντοτε. Και παλιότερα υπήρχαν και τώρα υπάρχουν και στο μέλλον θα υπάρχουν.
Αλλά ήταν διαφορετικό το περιβάλλον. Καταρχάς δεν υπήρχε αγώνας όπου να υπάρχουν μόνο οι φίλαθλοι του γηπεδούχου. Πάντα σε κάθε παιχνίδι υπήρχαν φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Και συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως τις περισσότερες φορές τα επεισόδια, αν γινόταν μεταξύ των φιλάθλων, θα ξεκινούσαν από κάποια αφορμή που θα δινόταν μέσα στο παιχνίδι και θα υπήρχε έτσι μια λεκτική αντιπαράθεση ή ενδεχομένως κάποια στιγμή και λίγο περισσότερο από αυτό. Η διαφορά με το σήμερα, επειδή γενικότερα η βία, ξέρετε, πέρα από το ποδόσφαιρο είναι μέσα στην κοινωνία. Η βία λοιπόν σήμερα εκδηλώνεται, είναι ένα στοιχείο της κοινωνίας, εκδηλώνεται και στο ποδόσφαιρο όπου υπάρχουν συνθήκες. Βλέπετε, δημιουργείται βία πολύ πριν αρχίσει το παιχνίδι, πολύ πριν, ας πούμε, ξεκινήσει το παιχνίδι. Ενώ παλιότερα, οτιδήποτε θέμα θα ξεσπούσε σαν φασαρία, σαν πρόβλημα, θα ήταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με κάποια φόρμη, είτε από τον διαιτή, είτε από κάποιο αντίπαλο παίχτη κτλ. Κύριε Αποστολίδη, ναι. Σήμερα είναι η βία μέσα στην κοινωνία, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο που υπάρχουν συνθήκες οι ιδανικές για να εκδηλωθεί η βία και βλέπετε ότι γίνονται φασαρίες, συμπλοκές, μαχαιρώματα πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, κατά την μετάβαση στο παιχνίδι. Δηλαδή ξεσπά βία σήμερα χωρίς να οφείλεται σε κάποιο αγωνιστικό αίτιο. Κύριε Αποστολίδη, θέλω να σας ρωτήσει κάτι ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φακής. Κύριε Αποστολίδη, ναι. Καλησπέρα και από λίγο μένα. Λίγο μόνο έχει την καλοσύνη να το συντομεύσουμε, γιατί είναι το παιχνίδι σε εξέλιξη τώρα. Βεβαίως. Κύριε Αποστολίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, η βία δεν είναι τωρινό φαινόμενο, δεν είναι φετινό, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει τόσα χρόνια. Τελικά, τι θα πρέπει όμως να γίνει ώστε να εξαλειφθούν όλα τα φαινόμενα, είτε είναι στην Τούμπα, είτε είναι στο Καραϊσκάκι, είτε είναι στο ΆΚΑ, στη Λεωφόρο, σε οποιοδήποτε γήπεδο της Ελλάδας. Αυτό είναι τεράστιο θέμα που για να το αναλύσουμε θα τελειώσει ο αγώνας και θα συνεχίζουμε ακόμα, έτσι. Βασικά θα πω ότι η αρχή για μένα είναι να υπάρχει νομοθεσία συνετή σχετικά με το όλο θέμα αυτό το περίπλοκο της βίας. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από την νομοθεσία, σωστή νομοθεσία και πρακτική ρεαλιστική νομοθεσία, θα πρέπει να υπάρχει και στην διάρκεια η εφαρμογή της νομοθεσίας με ισόνομο τρόπο προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα το οποίο λείπει από την Ελλάδα. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γιώργο Φακή, το θέμα που έθεσε ο Κούλης Αποστολίδης, το οποίο το ακούω σήμερα σε όλες τις συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη. Κατά πόσον ήταν προκαθορισμένη η τύχη αυτού του αγώνα, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός πράγματι ήρθε με σκοπό να μην δώσει μάτς στην Τούμπα. Συμμερίζεις αυτή την άποψη? Δημήτρη, σίγουρα ο κ. Αποστολίδης έχει εν μέρη δίκιο σε αυτό που είπε. Είναι ξεκάθαρο ότι εντός αγωνιστικού χώρου ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ καλύτερο φεγγάρι το τελευταίο διάστημα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, σε πολύ καλύτερη φόρμα. Κερδίζει τα παιχνίδια, δεν δέχεται γκολ, έχει μια εξαιρετική άμυνα, μια εξαιρετική επίθεση. Εύκολα ή δύσκολα παίρνει τα παιχνίδια. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ντεφορμέ, έχει χάσει τα παιχνίδια, έχει δεχθεί και το -3 ως τιμωρία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και ήταν ξεκάθαρο πως σε περίπτωση που γινόταν το παιχνίδι, που γινόταν η σέντρα στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είχε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για να φτάσει στη νίκη, για να πάρει τους 3 βαθμούς και ουσιαστικά να κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που θα έμενε πίσω. Φυσικά σε τέτοια ντέρμπι δεν μπορούμε ποτέ να προκαθορίσουμε το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού. Ο τραυματισμός του προπονητή του Ολυμπιακού, πόσο σοβαρός σου φάνηκε, με την έννοια ότι εντάξει, ο άνθρωπος είναι καταδικαστέο, δεν το συζητάω και είμαι ο τελευταίος που θα προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον ένοχο, αλλά ήταν σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί την αυστηρότητα της ποινής και των συνεπειών της πράξης? Γιατί διάβασα το τρολάρισμα οπαδών του ΠΑΟΚ χθες στο Facebook, όπως προσευχόμαστε για τη ζωή του, ελπίζουμε να επιζήσει. Δεν μου φάνηκε ο άνθρωπος να διατρέχει τέτοιο κίνδυνο. Όπως φάνηκε και από το βίντεο, αλλά και εν συνεχεία από φωτογραφίες, χτύπησε στο μέρος των χιλιών. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι στο στόμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό, τόσο σοβαρό, να το πω έτσι.
αλλά δεν μπορούμε από εκεί πέρα να κρίνουμε. Αυτή είναι η δουλειά ξεκάθαρα των γιατρών. Δεν μπορώ εγώ να πω αν ήταν σοβαρό ή αν δεν ήταν σοβαρό. Όπως φάνηκε, δεν ήταν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι ξεκάθαρα και κάτι με απόλυτη σιγουριά. Γιώργο Φακή, παρακολουθείς επί πολύ καιρό η δουλειά σου αυτή τα αθλητικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης. Εγώ πάλι όχι. Η βία στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης είναι συχνό φαινόμενο. Αυτό που έγινε χθες στην Τούμπα είναι κανόνας ή εξαίρεση? Το να χτυπήσει ένας προπονητής ή ένας παίκτης σε αντίπαλης ομάδας δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο. Υπάρχει βία και στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, όπως υπάρχει βία σε όλα τα γήπεδα όλης της Ελλάδας, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι συχνό φαινόμενο να χτυπάνε προπονητές, να τραυματίζονται προπονητές, να τραυματίζονται παίκτες. Είχε γίνει ένα αντίστοιχο περιστατικό πέρυσι στην Αθήνα, όταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Βλάντα Νίβιτς, τότε είχε δεχτεί κουτάκι μπύρας από παντού του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο να χτυπάει κάποιος από τους πρωταγωνιστές του αγωνιστικού χώρου. Ναι. Είχαμε συνηθίσει δηλαδή τη βία ως αποκλειστικό προνόμιο των πληβίων του. Κυρίως των οπάδων. Των οπάδων. Τι γίνεται με αυτούς τους οπάδους? Είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που πληρώνουν και πηγαίνουν κάθε Κυριακή στο κήπεδο αγαπάνε την ομάδα τους. Όταν όμως αυτή η αγάπη υπερβαίνει τα όρια και καθίσταται επικίνδυνη για την ομάδα τους, εγώ δεν είμαι φίλαθλος και δεν το έκαψα ποτέ. Ενδεχομένως να ήθελα και εγώ να πάω μια φορά στο κήπεδο να παρακολουθήσω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά με όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι κυρίως, θεωρώ, να το πω, η ανομία. Βασικά νόμοι υπάρχουν, Δημήτρη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή τους. Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι αυτό. Νόμοι υπάρχουν, το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Όταν όμως δεν εφαρμόζονται, τότε ξεφεύγει η κατάσταση. Ο κάθε φύλαθρος θεωρεί ότι μέσα στο γήπεδο της ομάδας του, στις κερκίδες, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να κάνει πραγματικά ό,τι του έρθει στο μυαλό εκείνη την ώρα, αδιαφορώντας, θα έλεγα, για την σωματική ακαιρεότητα είτε κάποιου άλλου φιλάθλου, είτε κάποιου παίκτη, είτε κάποιου προπονητή σε συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε τα πράγματα κάπου εκεί πέρα ξεφεύγουν και κάπου εκεί χάνονται. Τώρα είδαμε όμως ότι ο συγκεκριμένος οπαδός συνελήφθη από την αστυνομία, πήγε στον εισαγγελέα, θα δικαστεί με την διαδικασία του αυτοφόρου και ενδεχομένως, αν υπάρξουν τέτοια παραδείγματα, ενδεχομένως να αποτρέψουν κάποιους άλλους ανεγκέφαλους μέσα εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα το επιφυλάξει την αυστηρότερη δυνατή ποινή για να μάθουν κάποιοι θερμοκέφαλοι ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή αλλά και την επαγγελματική ενασχόληση τόσων πολλών ανθρώπων. Οι ομάδες, οι ΠΑΕ που πλέον είναι οργανωμένες επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τέτοιους θερμοέμους οπαδούς τους. Θέλω να πω, συνήθως την ύφη την πληρώνει η ομάδα. Η ομάδα όμως πώς μπορεί να επιβληθεί σε ένα στενοκέφαλο που είναι χουλιγκάνος από τη φύση του και αυτά του τα ένστικτα θα τα βγάλει και στο γήπεδο? Είναι ακριβώς όπως το έθεσες. Πάντα την πληρώνει η ομάδα, πάντα θα τιμωρηθεί η ομάδα, είτε με πρόστιμο είτε με κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδια, θα δώσει παιχνίδια δηλαδή χωρίς θεατές, όπου ακόμα και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Δεν θα υπάρξουν εισιτήρια, δεν θα υπάρξουν χορηγοί ενδεχομένως για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά πολλές φορές την πληρώνει και με βαθμολογικές απώλειες, με μείον 3. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα δημοσιεύματα, πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μείον 3 του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο αγώνας κατοχυρωθεί υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο ότι δεν διεξήχθη το παιχνίδι. Δεν τα παρακολουθώ, αλλά νομίζω ότι θα προδιαγράψει την πορεία του πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με μείον 3 βαθμούς και να πάρει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, να κερδίσει το παιχνίδι και να ουσιαστικά να ανέβει 3 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Το θεωρείς πιθανό? Η εμπειρία μέχρι τώρα τι έχει πιθανότητες σε αυτό το σενάριο? Αυτή τη στιγμή είναι ένα σενάριο που συγκεντρώνει τις δικές του πιθανότητες. Δεν μπορώ να προδικάσω κάτι. Αλλά σίγουρα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες και αυτό το σενάριο. Φυσικά, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πολλά θα κρυθούν από το τι έχει γραφτεί ακριβώς στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, από τον κύριο Αρετόπουλο. Οι αθλητικοί εισαγγελείς θα εξετάσουν κάθε. Πώς σου φάνηκαν οι αποφάσεις του? Πώς σου φάνηκαν του κύριου Αρετόπουλου οι αποφάσεις? Το θεωρείς, υπήρχαν από πολλοί κρίνουν ότι ήταν υπερβολικά αυστηρός. Άκουσα διάφορες απόψεις. Πώς φάνηκε γενικά η πορεία του στον αγώνα? Στον αγώνα που δεν έγινε. Ουσιαστικά δεν ήταν δικιά του η απόφαση να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός για τα αποδυτήρια. Με το που χτύπησε ο προπονητής ο Όσκαρ Γκαρθία, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πήραν την απόφαση να αποχωρήσουν, να πάνε στα αποδυτήρια, να μείνουν εκεί μέσα και να μην βγουν για την διεξαγωγή του αγώνα. Δεν δέχτηκαν ουσιαστικά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να γίνει ο αγώνας. Ο κύριος Αρετόπουλος δεν ανέφερε ότι ο ίδιος διέκοψε ή ανέβαλε, να το πω καλύτερα, τον αγώνα, αλλά ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός αποχώρησε.
Οπότε κάπου εκεί πέρα ίσως και ο ΠΑΟΚ να στηρίξει την δικιά του άμυνα. Τη δικιά του άμυνα, να το πούμε έτσι. Ναι. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, ακόμη και ένας αδαής από τα αθλητικά όπως εγώ, ότι ήρθε ουρανοκατέβατο το επεισόδιο στον Ολυμπιακό, θα το αντιλαμβάνεται. Όπως επίσης αντιλαμβάνεται και τη σπουδή του Ολυμπιακού να μεγαλοποιήσει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Πες μου κάτι. Τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τις ξέρεις πολύ καλά και έχεις ασχοληθεί και με την ιστορία τους. Δεν θα σε ρωτήσω προφανώς ποια χρεώνεται με περισσότερα επεισόδια. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν συμψηφιστικά. Η απορία μου όμως, έχω την υποψία από την επαφή μου με την κοινωνία ότι ο παδί του ΠΑΟΚ είναι πιο θερμόημοι, όχι ως προς τα επεισόδια, μπορεί κάποιοι άλλοι να κάνουν περισσότερα, ως προς το πάθος τους για την ομάδα τους, είναι έτσι. Σίγουρα, ο παδί του ΠΑΟΚ είναι από τους πιο παθιασμένους, αν όχι πιο παθιασμένοι σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ξεκάθαρο ότι όταν σε διακατέχει ένα πάθος εκείνη την ώρα του αγώνα, ακόμα και για τους φιλάθλους, δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, οι παλμοί ανεβαίνουν πάρα πολύ. Το πάθος σε κάνει να ζεις ουσιαστικά και εσύ το παιχνίδι, να ζεις και εσύ τον αγώνα. Πολλές φορές φτάνουν σε καταστάσεις, σε ενέργειες, σε πράξεις που μετά ίσως να το μετανιώνουν κιόλας. Δεν πιστεύω ότι κάποιος, δεν πιστεύω ότι μάλλον η πλειοψηφία των οπαδών πάει στο γήπεδο με σκοπό να δημιουργήσει επεισόδια και να τιμωρήσει ουσιαστικά την ομάδα του, γιατί αυτό συμβαίνει στην τελική. Υπάρχουν και τέτοιοι, υπάρχουν και θερμόημοι και ανεγκέφαλοι οπαδοί, οι οποίοι πάνε μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ μικρή πλειοψηφία. Εν τέλει, οι περισσότεροι χάνονται μέσα στον γενικότερο χαμό και όπως όταν ξεκινάνε τα επεισόδια, οι υπόλοιποι ακολουθούν, να το πω κάπως έτσι, λόγω του πάθους και των αυξημένων παλμών εκείνη την ώρα, της έντασης της στιγμής. Μία τελευταία ερώτηση προσωπική. Εδώ και λίγο καιρό παρουσιάζει στο Storyball ένα πρωτότυπο αθλητικό παιχνίδι που φαίνεται να έχει διαγράψει, έχει ξεκινήσει τη δική του διαδρομή στην τοπική τηλεόραση. Ποιανού ήταν η ιδέα και πώς πάει μέχρι τώρα το Storyball? Ουσιαστικά ήταν η ιδέα, ήταν δικιά μου μαζί με τον διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Καμελίδη. Δικές σου να λες, δεν είναι ανάγκη. Μιλήσαμε για αυτό το παιχνίδι, θέλαμε να το κάνουμε από καιρό. Πήρε μια μικρή παράταση, τελικά βγήκαμε κανονικά στον αέρα. Το πίστεψε ο Καμελίδης στο παιχνίδι. Ήταν ενθουσιώδης ο παδός αυτής της ιδέας και φάνηκε ότι είχε δίκιο. Ξέρει, βέβαια, κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση. Έτσι ακριβώς. Το πιστέψαμε από το καλοκαίρι, μπορώ να πω. Εν τέλει, σου είπα ότι πήρε τη μικρή παράταση, ίσως και λίγο μεγαλύτερη εν τέλει. Τα καταφέραμε, βγήκαμε στον αέρα, Δημήτρη. Πάμε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Είναι κάτι στηρίζει. Άλλο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Άλλο αυτό που έκανες μέχρι τώρα, το αθλητικό ρεπορτάζ, το δελτίο ειδήσεων, και άλλο ένα ζωντανό αθλητικό τηλεπαιχνίδι. Σε δυσκόλεψε? Πώς σου φαίνεται σε σχέση με την δουλειά που έκανες μέχρι τώρα στον αθλητισμό και στην τηλεόραση? Είναι όντως κάτι τελείως διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό όμως, 100% διαφορετικό, διότι υπάρχει η συμμετοχή του κόσμου. Μπορεί ο κόσμος να μην βρίσκεται, να μην δίνει το παρόν στο στούντιο εκείνη την ώρα της εκπομπής, ωστόσο υπάρχουν ζωντανές τηλεφωνικές συνδέσεις. Σπάνε γραμμές από τα τηλέφωνα. Ακριβώς, ο κόσμος παίρνει τηλέφωνα, προσπαθεί να παίξει. Το σημαντικό είναι ότι του δίνει την ευκαιρία να παίξει για την αγαπημένη του ομάδα. Θα ερωτηθεί μία ερώτηση για την ιστορία της αγαπημένης του ομάδας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συνήθως ξέρουν, είναι ενημερωμένοι. Είναι ενημερωμένοι. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι σωστές. Βέβαια, υπάρχουν και μερικές που είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ιδιαίτερα πιο παλιές, θα έλεγα, σε χρονολογία. Ναι. Οπότε τους δυσκολεύουν, αλλά πάλι απαντάνε σωστά. Αλλά ακόμα το μυστικό, Δημήτρη, στο παιχνίδι, στο Storyball, δεν είναι μόνο ότι παίζουμε για την νίκη. Ναι, στο ποδόσφαιρο παίζουμε για την νίκη. Υπάρχει όμως και ήττα, και στο Storyball υπάρχει και. Και σαν παιχνίδι υπάρχει ήττα, παρόλα αυτά μαθαίνουμε, οπότε πάλι κερδίζουμε. Ακόμα και αν απαντήσουμε σωστά, εμείς έχουμε κερδίσει, γιατί μαθαίνουμε την ιστορία της αγαπημένης μας ομάδας. Γιώργο Φακή, ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου σήμερα στο τελευταίο μέρος της κοινωνίας. Ομολογώ ότι είμαι τόσο κακό στα αθλητικά που δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το νέο βήμα, το οποίο φαίνεται όμως ότι δεν χρειάζεται τις ευχές μου, γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Και για σένα και για την Atlas τηλεόραση. Στο ποδόσφαιρο πάντα χρειάζεται τύχη, οπότε θα την χρειαστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή κοινωνία των ιδεών. Εδώ είμαστε. Όμως θα το πούμε και πάλι αύριο στις 6 όπως πάντα. Να είστε καλά.